Με την πανδημία να σημειώνει αυξητική πορεία, εντείνονται οι εκκλήσεις κυβέρνησης και ειδικών για μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού ως εξής: απευθείας με την είσοδό τους στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, κατόπιν προσέλευση των ιδίων ή τρίτων προσώπων για λογαριασμό τους στο πλησιόστερο ΚΕΠ, ενώ σημειώνεται σε περίπτωση τρίτων προσώπων απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. Επίσης, ο τρίτος που θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει το ΆΜΚΑ, το άμεσα ενδιαφερόμενου, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή να φέρει φωτοτυπία. Κατόπιν προσέλευση των ιδίων ή τρίτων προσώπων στα φαρμακεία. Εφόσον οι πολίτες έχουν ελέγξει τη δυνατότητα και προτεραιότητα εμβολιασμού την τρέχουσα περίοδο, ακολουθούν το σύνδεσμο εμβόλιο.gov.gr app, στο οποίο τους παραπέμπει η πλατφόρμα για να προγραμματίσουν το ραντεβού. Συνδέονται στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών TaxisNet. Αφού συνδεθούν επιτυχώς, οι πολίτες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία ότι είναι ορθά και μπορούν να προχωρήσουν σε προσθήκες και διορθώσεις. Επιλέγεται το εμβολιαστικό κέντρο και την ημερομηνία που σας εξυπηρετεί για την πρώτη δόση του εμβολίου. Στην οθόνη εμφανίζεται πίνακας με τις κοντινότερες ημερομηνίες και τις ζώνες ώρας, μαζί με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει. Πράσινο για πολλά διαθέσιμα ραντεβού, κίτρινο για αρκετά, πορτοκαλί για λίγα και γκρι για μη διαθέσιμα. Αφού επιλέξετε ζώνη, ώρα που σας εξυπηρετεί, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και για το δεύτερο ραντεβού. Όταν επιλέξετε τα στοιχεία και των δύο ραντεβού, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα στοιχεία για τελικό έλεγχο και επιβεβαίωση. Τα επιβεβαιώνετε οριστικά και εμφανίζεται η σελίδα επιτυχής ολοκλήρωσης με τα στοιχεία των ραντεβού, τον κωδικό εμβολιασμού και ένα QR code. Αυτή τη σελίδα την εκτυπώνετε, σημειώνετε τον κωδικό εμβολιασμού και με αυτό τον κωδικό και την ταυτότητά σας πηγαίνετε στο ραντεβού για να εμβολιαστείτε. Την ημέρα του ραντεβού, ο πολίτης αρχικά θα πρέπει να φτάσει στο εμβολιαστικό κέντρο ένα τέταρτο πριν από το ραντεβού και καλό θα ήταν να έχει μαζί του την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο. Διαθέσιμα είναι τα σκευάσματα των Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, όχι σε άτομα κάτω των 60 ετών.